Ανδρέα Χαρλαμπίδη είναι ο διοικητής του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης σε σχέση με τον Δίτη που δυστυχώς είπαμε εντοπίστηκε πριν από λίγο νεκρός, εγκλωβισμένος στο ναυάγιο του Ζινοβία. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χαρλαμπίδη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πείτε μας τι ακριβώς συνέβη. Ουσιαστικά αυτό ενημέρωσε ο Δίτης που ήταν μαζί, έγινε η κατάδυση χθες από τις 10 το πρωί, σωστά, ότι αναδύθηκε χωρίς τον σύντροφό τους αυτή την κατάδυση. Ναι, σωστά. Αναδύθηκε η ώρα 10 και μας ενημέρωσε ότι ουσιαστικά δεν τον ακολούθησε το ζευγάρι όλα μαζί, αυτός που εντοπίστηκε σήμερα. Ναι. Το βίντεο το οποίο είχε μαζί του ο άνθρωπος, ο οποίος ουσιαστικά διασώθηκε χτες, μας οδήγησε στη σημερινή κατάληξη για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε το σημείο ακριβώς το οποίο βρισκόμασταν μαζί και φαίνεται ότι έφτασα στα όρια τους όσον αφορά το χρόνο το διαθέσιμο που είχα και αναλύθηκα πάνω κάτω από συνθήκες άγχους και πανικού να βρουν την έξοδο επιστροφής. Εννοείτε, κύριε Χαρλαμπίδη, ότι και οι δύο εγκλωβίστηκαν στο ναυάγιο σε κάποια απόκρυφα σημεία του και έλειψε τελείως το οξυγόνο και έπρεπε με κάποιο τρόπο να αναδυθούν. Κακήν κακώς. Δεν εγκλωβίστηκαν ακριβώς. Μπήκαν ήδη σε ένα σημείο το οποίο ήταν πολύ, πολύ βαθιά μέσα στο κουφάρι του κρύου. Ναι. Με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με το ότι τελείωσε ο χρόνος, η επιστροφή τους να ήταν κάτω από συνθήκες άγχους και πανικού. Απλά, κύριε Χαλαμπίδη, αυτό από τις 10 το πρωί μέχρι που νύχτωσε, δεν μπορούσε να είναι συγκεκριμένη αυτή η δική σας η επιχείρηση εντοπισμού μέσα στο ναυάγιο. Ναι, ήταν συγκεκριμένη με βάση τις προφορίες που μας έδωσε ο άνθρωπος που έζησε ουσιαστικά, που κατάφερε να βγει πάνω. Όμως, πρέπει να ξέρετε ότι οι έρευνες σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι έρευνες ενός παπλού δωματίου που κοιτάζουμε δεξιά-αριστερά και βλέπουμε εύκολα. Είναι συνθήκες ναυαγίου. Παραμικρή κίνηση σηκώνει τα χώματα που βρίσκονται εκεί, οτιδήποτε μικροοργανισμοί υπάρχουν. Μειώνεται η ορατότητα και ο χρόνος και των δικών μας δικών είναι περιορισμένος. Είναι στα 40 μέτρα μέχρι να κάνουν τις διαδικασίες ασφάλειας που να γίνουν. Δεν έχεις μεγάλο χρόνο για να ψάξεις. Είναι περίπου στα 20 λεπτά που είχε ο κάθε δίτης. Ναι, τώρα κύριε Χαρλαμπίδη, όταν εντοπίσατε δυστυχώς νεκρό τον Δίτη, διαπιστώσατε ότι ήταν συνεπία έλλειψης οξυγόνου που έχασε τη ζωή του ή είχε στο μεταξύ τραυματιστεί και εγκλωβιστεί. Αυτό να το επιβεβαιώσουν άλλοι. Ναι. Εμείς η δουλειά μας ήταν να κάνουμε τη δέρμα και να τον εντοπίσουμε. Τώρα, τις συνθήκες κάτω τις οποίες ουσιαστικά ο άνθρωπος τον οδήγησε στο θάνατο, θα διαδιστωθούν, επιβεβαιωθούν μετά. Απλά, κύριε Χαρλαμπίδη, επειδή είναι πόλος έλξης, αυτό το ναυάγιο της Ζινοβία και άλλα, άρα δεν είναι ο καθένας, παίρνει μια ποτήλια με οξυγόνο και κατεβαίνει, καταδύεται, είναι πολύ σοβαρά όσο προκύπτουν, ακόμα και οι δικοί σας όσοι επιχειρούν, πρέπει να γνωρίζουν πώς, πού και ενδεχομένως να συνδράμει το έργο τους και ο επαγγελματικός κλάδος των διτών. Φυσικά, διότι φυσικά, πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας σε κάθε περίπτωση. Και όπως είπατε, όπως πάει εκεί να δοκιμάσει να κατέβει, πρέπει να έχει και τις ανάλογες πιστοποιήσεις, εκπαιδεύσεις, όσο μάλλον να μπει και μέσα. Ναι. Οι διασώστες οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν οι δίτες ήταν εξειδικευμένοι με στη συγκεκριμένη κατάσταση εντός ναυαγίου. Το κέντρο, όσοι επιχειρούν, έχουν χαρτογραφήσει το ναυάγιο αυτό, δηλαδή ο κάθε δίτης που πηγαίνει εκεί επιτρέπεται σε όλους τους χώρους, είναι κάποιοι κλειστοί, είναι τόσο περίπλοκο δεδαλώδες μέσα το ναυάγιο, έτσι ώστε δεν υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις σημεία εξόδου, αν θέλετε, μπαίνεις και χάνεσαι. Άρα τηρούνται κάποιοι κανόνες. Είναι 170 μέτρα. Υπάρχουν εισόδια ανοιχτοί και μπορείς να μπεις μέσα. Το θέμα είναι πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας και πρέπει να ο καθένας να βάζει τα όρια του μέχρι εκεί που πρέπει για να μπορέσει να επιστρέψει στην επιφάνεια με ασφάλεια. Ναι. Το ένα είναι όσοι καταδύονται, το άλλο είναι όσοι όταν χρειαστεί να συνδράμουν για την διάσωσή τους και οι μεν και οι δε να ξέρουν τι κάνουν, πώς επιχειρούν. Θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους δίτες μας οι οποίοι
και των κρατικών υπηρεσιών, της αστυνομίας και της εθνικής φοράς, αλλά ιδιαίτερα τους εθελοντές, οι οποίοι ήταν παρόν και μας βοήθησαν αφάνταστα στην προσπάθεια αυτή. Τώρα, κύριε Χαναμπίδη, ήταν από χθες, από τις 10 το πρωί που είχατε εσείς σπεύσει στην περιοχή. Και μέχρι ποια ώρα το βράδυ? Μέχρι το τελευταίο φως. Ναι. Έχει σημασία το φως στην κατάδυση σε τέτοιο βάθος? Σκοτεινά δεν είναι εκεί, δηλαδή να μπορούσαν να συνεχίσουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας? Ναι, απλά εμείς θέλουμε να είναι την ασφάλεια και των ποιτών. Από κάποια στιγμή και μετά, κακά τα ψέματα, ξέραμε όλοι ότι δεν ψάχναμε κάτι το οποίο ήταν στη ζωή. Είναι κρίσιμες οι στιγμές, οι πρώτες, σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδιαίτερα από τα τελευταία ατύχημα. Από εκεί και πέρα, ψάχναμε για να βρούμε τον άνθρωπο, για την οικογένειά του. Ναι. Τώρα, τα στοιχεία που έχουμε, κύριε Χαλαμπίδη, είναι ο 7ος δίτης που ανασύρεται νεκρός από τις 7 Ιουνίου του 80. Φαντάζομαι ήταν εκεί όταν προέκυψε αυτό το... ήταν η μέρα βήθησης του Ζηνοβία. Είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί, να ληφθούν κάποια μέτρα και εσείς ως διοικητής του ΞΕΣ να εισηγηθείτε σε άλλες υπηρεσίες, γιατί εσείς καλείστε για να διασώσετε. Το θέμα είναι αν οι θάνατοι αυτοί χτυπάνε καμπανάκια. Ναι. Απλά πρέπει να εξεταστεί αυτό σε συνδυασμό με την επισκεψιμότητα. Ναι. Το συγκεκριμένο ναυάγιο είναι από τα πιο διάσημα ναυάγια παγκόσμια. Ναι. Και έχει επισκεψιμότητα 100.000 το χρόνο. Ναι. Άρα το νούμερο του 7 πρέπει να είναι σε συνάρτηση με το πόσο κόσμο το έχει επισκεφτεί. Όλα εξαρτούνται από την ασφάλεια. Αν χρειαστεί να εισηγηθούμε κάποια μέτρα ή να φραχτούν κάποια σημεία έτσι ώστε να μην είναι επισκεψιμά, θα πρέπει να γίνουν σε συνεργασία. Κύριε Χαναμπίδη, επειδή δεν είμαι του αθλήματος αυτού, αλλά σκέφτομαι, αν όσοι καταδύονται και μπαίνουν μέσα στο κουφάρι, γενικά περιπλανιόνται, αν έχουν μαζί τους κάποια σχοινιά που να καθοδηγητικά ή πρέπει όλοι να φέρουν ειδική σήμανση, φως, κάτι, έτσι ώστε να εντοπίζονται, αν χρειαστεί. Υπάρχουν τέτοια μέτρα? Μπορούν να ληφθούν επιπλέον τέτοια μέτρα. Ναι. Φυσικά. Αλλά θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση με άλλες υπηρεσίες του κράτους που. Ναι, εδώ είμαστε για να ανοίγουμε αυτές τις συζητήσεις, κύριε Χαλαμπίδη, να μην χάνουμε ανθρώπους που πάνε εκεί για σκοπούς διασκέδασης ή για άθληση και να προκύψουν αυτά. Στο τέλος της ημέρας, αυτό το πολύ επισκεπτόμενο σημείο έχει κακή φήμη. Βεβαίως θα μου πείτε ότι η αδρεναλίνη σε τέτοιες περιπτώσεις προσελκύει πολύ περισσότερους. Έτσι είναι αυτά. Ευχαριστώ, κύριε Χαναμπίδη. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ.